μέρες αναλάβατε στο πηδάλιο της διοίκησης. Τώρα είναι το ένα θέμα που προκύπτει, είναι τι θα γίνει με το προσωπικό και με τους μισθούς, αλλά έχουν θυγεί και άλλα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διοίκησης και διεύθυνσης και το παραγόμενο προϊόν. Χαίρετε, κύριε Αμιγιώτη. Δεν χωρεί πανικός. Το ΡΙΚ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και της ιστορίας του με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο και το έργο του ως δημόσια και ανεξάρτητη ραδιοτηλεόραση, κύριε Αμιγιώτη. Mm-hmm. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στους ανθρώπους και συνεργάτες του ΡΙΚ. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα προς το παρόν με την μισθοδοσία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά θα σταθούμε δίπλα του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Είμαστε σε επικοινωνία ήδη και με το Υπουργείο Εσωτερικών, και με τον Υπουργό Εσωτερικών, με τον οποίο θα έχουμε συνάντηση τη Δευτέρα. Mm-hmm. Έχω ήδη συγκαλέσει έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για να εξετάσουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να θέσουμε και να εξετάσουμε και τους προβληματισμούς της Βουλής και τα παράπονα που έχουν εκφραστεί. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα το οποίο οφείλουμε και θα το κάνουμε. Αξίζει όμως να σημειώσω ότι σήμερα ενημερωθήκαμε και για την έκθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για το 2018. Mm-hmm. Τα συμπεράσματα της έκθεσης της ανεξάρτητης αυτής αρχής διαπιστώνουν ότι το ΡΙΚ επιτελεί τον ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης τόσο όσον αφορά την ποιότητα των προγραμμάτων του σε ενημέρωση, σε ψυχαγωγία και την προαγωγή του πολιτισμού. Mm-hmm. Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι τα προγράμματα του ΡΙΚ ικανοποιούν τόσο τα ποιοτικά όσο και τις ποσοστώσεις, κυρία Αντιωτού, ενώ το ίδιο ισχύει και για την εκπροσώπηση των κομμάτων στις ραδιοτηλεοπτικές του εκπομπές. Κύριε Φράγκο, με αυτή την επισήμανση, όσον αφορά την έκθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, απαντάτε στο δεύτερο ερώτημα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης που θέσαμε, που αφορούσε τις επικρίσεις των κομμάτων για το παραγόμενο προϊόν, έτσι ότι εκφεύγει ουσιαστικά το ΡΙΚ της αποστολής του όσον αφορά την ποιότητα του προγράμματος. Μας είπατε ότι το κάναμε σαμπουνόπερα. Ναι, όπως σας έχω πει, οφείλουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο από τη στιγμή που έχει εκφραστεί κάποια παράπονα, όπως θέλετε πείτε, τα θέματα από τη Βουλή, να τα εξετάσουμε και αυτό θα κάνουμε. Και θα το κάνουμε άμεσα. Όμως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κριτήριο για το αν κάποια εκπομπή είναι καλή όχι είναι και είναι αντικειμενικά τα κριτήρια και είναι οι τηλεθεάσεις. Και οφείλω να πω ότι το ΡΙΚ των τελευταίων καιρών βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ναι. Μια θέση την οποία έχει να βρεθεί εδώ και αρκετών καιρών. Ναι. Όμως, επαναλαμβάνω, η Βουλή εξέφρασε κάποια παράπονα και αυτά θα τα εξετάσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεργαστεί. Κύριε Φράγκο, έγινε λόγος νωρίτερα από τον κύριο Νεοφύτου για πολιτικά παιχνίδια και για σκοπιμότητες από τον κύριο Νεοφύτου της ΠΕΟ. Είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι τέτοιο πίσω από αυτή την τοποθέτηση της Βουλής τη σημερινή? Κύριε Αμπιώτη, νομίζω δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Ναι. Για εσάς ήταν κεραυνός ενεθρία, κύριε Φράγκο, η σημερινή απόφαση? Ναι, οφείλω να πω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Ναι. Δεν είχε εκφραστεί είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε σε μένα προσωπικά οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του ΡΙΚ, σε σχέση με την ποιότητα των προγραμμάτων. Ναι. Ανασύμβολα προβλήματα υπάρχουν, κυρία Αμιλιώτη, στο ΡΙΚ. Όπως είναι ένας μεγάλος οργανισμός, όπως είναι όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, υπάρχουν προβλήματα. Και η δέσμευση που δώσαμε ενός Διοικητικού Συμβουλίου, καινούργιων Διοικητικών Συμβούλιων, είναι ότι αυτά θα τα αγγίξουμε και θα αγγίξουμε τα μεγάλα προβλήματα του ΡΙΚ. Ναι. Και έχουμε ήδη θέση και χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, κύριε Αμπιώτη, όταν είχαμε κληθεί. Γιατί είπαμε ότι σε 6 μήνες πολλά από τα μεγάλα προβλήματα του ΡΙΚ θα, και όπως είναι το θέμα και του οργανογράμματος, είναι το θέμα του κτηρίου, είναι το θέμα των αόριστου χρόνου των συνεργατών, όλα αυτά τα θέματα. Ναι. Θα τα αγγίξουμε και θα τα αγγίξουμε σύντομα. Πάντως μας λένε ότι είμαστε και υπεράριθμοι. Εδώ υπάρχουν αιτήματα από όλα τα τμήματα για προσλήψεις, για ενίσχυση. Έτσι ακριβώς. Οπότε οφείλει και η Βουλή να είναι πιο ξεκάθαρη στις τοποθετήσεις της. Θα επιδιώξουμε συνάντηση και με τις πολιτικές δυνάμεις για να μας να δούμε, να εξετάσουμε ποια είναι πραγματικά θέματα τα οποία θέλουν να δούμε.
Όμως, πάνω απ' όλα, πρέπει το ΡΙΚ να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και ανεξάρτητα ως δημόσια ευρωπαϊκή ραδιοτηλεόραση. Και κρατάμε και τη διαβεβαίωση, ας το πούμε έτσι, ότι δεν θα πρέπει να ανησυχεί το προσωπικό και ότι προβαίνεται σε όλες τις δέουσες ενέργειες. Σαφέστατα, κύριε Γιώργη, σαφέστατα.